Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αυτός είναι ο ψυχοεκπαιδευτικός μας σκύλος Ολάκη. Και αυτό είναι ένα οδηγητικό βίντεο, το οποίο είναι ενδιαφέρον. Δεν είναι τύπου προσδεθείτε, αλλά είναι θεωρητικό, ενδιαφέρον, χρήσιμο και επεξηγηματικό. Θα σας μιλήσω σήμερα για ποια πράγματα έχω αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μιλάω τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αυτό το βίντεο μπορεί να είναι χρήσιμο και σε παλιότερους συνδρομητές εδώ στο κανάλι, οι οποίοι παρακολουθούσαν τα βίντεο από παλιά και έχουν δει την αλλαγή σε αυτά που θα σας πω, αλλά και σε καινούριους συνδρομητές, οι οποίοι έρχονται τώρα στο κανάλι. Αν ήρθατε τώρα και δεν πατήσατε το κουμπί για εγγραφή, για πατήστε το κουμπί για εγγραφή, γιατί προσπαθούμε εδώ πέρα να γίνουμε 100.000 συνδρομητές για να αλλάξουμε πίστα. Λοιπόν, και είναι χρήσιμο και για τους καινούριους, γιατί βλέπω ότι κάποιοι καινούργοι έρχονται, ενθουσιάζονται και πάνε πίσω και παίρνουν σβάρνα όλα τα παλαιά τα βίντεο. Στο κανάλι μας τα περισσότερα βίντεο ξεκίνησαν από το 2019. Υπάρχουν βίντεο από το 2011, από το 2012, από το 2013, αλλά το 2019 ξεκίνησα να ανεβάζω καθημερινά ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Από το 2018 ανέβαζα την εκπομπή και υπάρχουν και παλιότερες εκπομπές που ήταν είτε και δικές μου εκπομπές στην Κυπριακή τηλεόραση, είτε εκπομπές που ήμουν φιλοξενούμενη, όπως και να έχει. Έχω αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μιλώ για 4 ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι η χρήση της λέξης αδιάγνωστη, που τώρα την έχουμε αντικαταστήσει χωρίς φόβο και πάθος με τη λέξη νάρκιση, ναρκισιστές ή άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Η δεύτερη αλλαγή έρχεται στη σύσταση για no contact με τοξικούς γονείς, τοξικούς πρώην συντρόφους, τοξικούς πρώην φίλους. Ενώ παλαιότερα μιλούσα πολύ πιο άνετα για low contact. Όμως, με βάση τις καινούργιες γνώσεις της ψυχοπαθολογίας, με βάση την εξαιρετική δουλειά που κάνουν επιστήμονες όπως η Dr. Raman Ντυρβάσουλα, οι οποίοι εκπονούν έρευνα και προχωρούν την επιστήμη της ψυχολογίας πολλά βήματα παραπέρα και έχουν βοηθήσει ώστε να αναγνωριστεί το ζήτημα του ναρκισισμού σε αυτό που πραγματικά είναι ένα πρόβλημα τύπου προσωπικότητας και όχι μια ψυχική διαταραχή, πλέον μπορούμε να μιλούμε ξεκάθαρα και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ναρκισιστές, ναρκισισμός, ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Αυτή είναι η δεύτερη αλλαγή. Μάλλον είναι η δεύτερη αλλαγή είναι ότι μιλάμε για no contact επειδή ακριβώς γνωρίζουμε πλέον τα περί ναρκισισμού τόσο ξεκάθαρα. Η τρίτη αλλαγή είναι το γεγονός ότι παλιότερα έδινα έμφαση στα διάφορα ψυχολογικά συμπτώματα τα οποία συναντούσαν και τα κριτήρια για τη διάγνωση για κάποιες ψυχικές διαταραχές όπως τη διαταραχή πανικού, όπως τις διάφορες μορφές κατάθλιψης, αγχωδών διαταραχών και ούτω καθεξής, τα οποία πλέον στη δική μου αντίληψη ως ψυχολόγου αυτά όλα έχουν εξηγηθεί πολύ καλύτερα και πληρέστερα από τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Και το τελευταίο πράγμα στο οποίο ίσως έχετε παρατηρήσει αλλαγή όσοι είστε από παλιά στο κανάλι είναι ότι παλιότερα χρησιμοποιούσα τον όρο κάνω έρωτα σε αντιπαράθεση με τον όρο κάνω σεξ, ενώ σήμερα δεν χρησιμοποιώ πλέον τον όρο κάνω έρωτα, χρησιμοποιώ τον όρο κάνω σεξ με συναισθήματα σε αντιπαράθεση με τον όρο κάνω σεξ χωρίς συναισθήματα ή χωρίς
σχέση. Και θα εξηγήσω στην πορεία γιατί. Πάμε πρώτα να μιλήσουμε για την καυτή πατάτα, τον αδιάγνωστο. Ήταν ο όρος που είχαμε βρει εδώ στο κανάλι, που είχαμε συμφωνήσει μεταξύ μας, το consensus που είχαμε, ήταν όταν είχαμε να κάνουμε με δύσκολα άτομα, τοξικά άτομα, ναρκισσιστικά άτομα, θα το πω τώρα, χωρίς φόβο, λέγαμε δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει, ό,τι και να έχει είναι αδιάγνωστος. Επειδή μέχρι πριν μερικά χρόνια ήταν θέμα ταμπού να μιλήσεις για τον ναρκισισμό στην ψυχολογία, επειδή υπάρχει μία διάγνωση διαταραχής προσωπικότητας, η διάγνωση διαταραχής ναρκισσιστικής προσωπικότητας, τα αρχικά της είναι νου δου που, μπορεί να τα έχετε βρει έτσι σε διάφορα άρθρα ή σε βίντεο, σε περιγραφές, νου δου που, ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, η οποία βρίσκεται στο δεύτερο πλέγμα των διαταραχών προσωπικότητας, πριτανεύει στο δεύτερο πλέγμα, και η οποία αυτή η διαταραχή έχει πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Και για να γίνει διάγνωση ότι κάποιος έχει ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, πρέπει να τον εξετάσει ψυχίατρος ή και ψυχολόγος, ο οποίος είναι διαπιστωμένος στη διενέργεια συγκεκριμένων ψυχομετρικών τεστ προσωπικότητας, τα οποία βγάζουν τα ποσοστά του ναρκισσισμού. Δηλαδή, ακόμη και ένας απλός συμβουλευτικός ψυχολόγος, για παράδειγμα, δεν μπορεί να κάνει τη διάγνωση ότι κάποιος έχει ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας. Πρέπει να την κάνει ψυχίατρος τη διάγνωση ή ψυχολόγος διαπιστωμένος στη χορήγηση συγκεκριμένων ψυχομετρικών τεστ, έναν από τα οποία και που είναι και πολύ γνωστό είναι το MMPI. Λοιπόν, οπότε οι ψυχολόγοι δεν χρησιμοποιούσαμε τον όρο αυτός είναι ναρκισσός ή είναι ναρκισσιστής, γιατί γνωρίζαμε ότι ήταν μία διάγνωση. Πλέον όμως, ευτυχώς, η γνώση στον τομέα μας, θα σε αγκαλιάσω παιδί μου, θα σε χαϊδέψω, αλλά οδηγώ. Ευχαριστώ. Η γνώση στην επιστήμη της ψυχολογίας αυξάνονται. Έχουμε πρωτοπόρους επιστήμονες, μία εκ των οποίων εξαιρετική επιστήμονας είναι η Dr. Ramani Ντυρβάσουλα, της οποίας το βιβλίο, το οποίο αποτελεί τη βίβλο του ναρκισσισμού, που έχει τίτλο «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ», διαβάζουμε αυτή την περίοδο και σχολιάζουμε στα βίντεο στη συμμετοχή στο κανάλι. Μπορεί κάποιος και στο πρώτο επίπεδο της συμμετοχής, να, άμα μπει, να παρακολουθήσει τα βίντεο, και θα υπάρχουν τα βίντεο και μετά. Κάθε βίντεο book που τελειώνουμε το αφήνουμε εκεί πέρα, οπότε κάποιος που μπαίνει στη συμμετοχή σήμερα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα βιβλία τα οποία έχουμε διαβάσει και σχολιάσει στη συμμετοχή. Λοιπόν, η Dr. Ramani Ντυρβάσουλα έχει κάνει πολύ προοδευτική δουλειά, έχει κάνει πάρα πολύ καλή έρευνα, πάρα πολύ ακαδημαϊκή δουλειά, και το βιβλίο της, ένα θα σας πω, έχει πάρα πολλές παραπομπές στο τέλος, που παραπέμπουν και σε άλλα βιβλία και σε ψυχολογικές έρευνες και μελέτες. Και η Dr. Ramani Ντυρβάσουλα, καθώς και μία σωρία άλλων κλινικών και ακαδημαϊκών εκ της ψυχολογίας ορμόμενων και εκ της ψυχιατρικής, συνηγορούν στο ότι ο ναρκισσισμός δεν θα έπρεπε να θεωρείται διαταραχή, γιατί η λέξη διαταραχή, ψυχική διαταραχή, σημαίνει κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα σε αυτόν που το έχει. Ενώ ο ναρκισσισμός είναι κάτι που δημιουργεί πρόβλημα στους υπόλοιπους, σε αυτούς που βρίσκονται γύρω από τον ναρκισσιστή, όχι στον ίδιο. Άρα, η επιχειρηματολογία και το επιστημονικό consensus, δηλαδή επιστημονική συμφωνία, συνηγορεί στο ότι η διαταραχή ναρκισσιστικής προσωπικότητας πρέπει να φύγει από το β' πλέγμα διαταραχών προσωπικότητας, να φύγει από τη διάγνωση διαταραχής προσωπικότητας και να παραμείνει ως κατηγοριοποίηση τύπου προσωπικότητας. Προβληματικού τύπου προσωπικότητας, αλλά τύπου προσωπικότητας. Είναι ο τύπος του να είναι ναρκισσιστής.
πως κάποιος έχει έναν καλοσυνάτο τύπο, πως κάποιος έχει έναν καλοήθη τύπο, ο ναρκισσιστής έχει έναν κακοήθη τύπο, τον ναρκισσιστικό τύπο προσωπικότητας, όχι διαταραχή, τύπο. Ένιωσα μεγάλη ανακούφιση και διαβάζοντας το βιβλίο της Dr. Ramani και παρακολουθώντας τα βίντεο της, καθώς και παρακολουθώντας και διάφορους άλλους συναδέλφους στο εξωτερικό, οι οποίοι ασχολούνται και πρωτοπορούν στον τομέα, και ακούγοντας και μαθαίνοντας για αυτές τις κινήσεις, συμφωνώ, είμαι κατενθουσιασμένη γι' αυτό, για το ότι μας δίνεται η ελευθερία να μπορούμε να μιλήσουμε ανοιχτά και στην ουσία να μπορούμε να προστατεύσουμε τα θύματα των ναρκισσισμών από την ναρκισσιστική κακοποίηση. Γιατί είναι το νούμερο ένα ψυχολογικό πρόβλημα στον πλανήτη, η νούμερο ένα αιτία πρόκλησης ψυχικών διαταραχών στους άλλους, ο ναρκισσισμός. Οι ναρκισσιστές κακοποιούν ψυχολογικά και με άλλους τρόπους, αλλά κυρίως ψυχολογικά τους συνανθρώπους τους, και η ψυχολογική κακοποίηση οδηγεί πρώτον και κύριον στην ανάπτυξη της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες. Για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες μπορείτε να πάρετε ολοκληρωμένες πληροφορίες όταν παρακολουθήσετε το επεισόδιο του podcast με τίτλο «Σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες». Αν δεν κάνω λάθος, είναι το τέταρτο επεισόδιο στο podcast. Υπάρχει το playlist με το podcast εδώ στο κανάλι ή όπου ακούτε podcast. Είναι 20 τα επεισόδια της πρώτης σεζόν που έχουμε τελειώσει τώρα και μπορείτε να το δείτε. Λοιπόν, η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες προκαλείται από ψυχολογική κακοποίηση. Οι ναρκισσιστές είναι οι κατεξοχήν ψυχολογικοί κακοποιητές. Για να μπορέσει κάποιος να κακοποιήσει ψυχολογικά τον άλλον, πρέπει να είναι νάρκισσος. Πρέπει να μην έχει ενσυναίσθηση. Πρέπει να είναι υπερβολικά εγωκεντρικός. Να νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του και τι γουστάρει και τι επιθυμεί και να μην έχει ενσυναίσθηση για τους άλλους ανθρώπους. Μία άλλη διαταραχή προσωπικότητας, η οποία βεβαίως βρίσκεται και αυτή στο βέτα πλέγμα, η οποία συζητάται πάρα πολύ έντονα ότι πρέπει να βγει από τις διαταραχές, από τις διαγνώσεις και να μπει στις κατηγοριοποιήσεις, είναι η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας είναι μία διαταραχή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι διαταραχή, ακόμη δεν έχει βγει από τις διαταραχές, η οποία περιγράφει το πώς λειτουργεί ένας άνθρωπος ψυχοπαθητικά και κοινωνιοπαθητικά. Δηλαδή είναι μία διαταραχή η οποία στεγάζει τους ανθρώπους με ψυχοπάθεια και κοινωνιοπάθεια. Αυτούς τους δύο όρους πρέπει να τους εξηγήσουμε. Ψυχοπάθεια είναι εκείνο το χαρακτηριστικό το ανθρώπινο, όπου ένας άνθρωπος είναι ασυγκίνητος από τον ανθρώπινο πόνο. Παντελής έλλειψη ενσυναίσθησης, παντελής έλλειψη ενοχών. Είναι ένας ψυχολογικός όρος, αλλά προς το παρόν είπαμε ότι δεν αποτελεί διάγνωση και είναι ένας όρος ο οποίος, εάν το δούμε διαγνωστικά, θα το δούμε υπό την ομπρέλα, κάτω από την ομπρέλα της αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας. Ο ψυχοπαθής είναι εκείνος ο οποίος μπορεί κάλλιστα να φτάσει στο έγκλημα. Είναι εκείνος ο οποίος δεν συγκινείται από τον πόνο των άλλων ανθρώπων. Είναι εκείνος ο οποίος δεν νιώθει ενοχές. Ο κοινωνιοπαθής είναι μια κοινωνιολογική έννοια, δεν είναι ψυχολογική έννοια. Έρχεται από την κοινωνιολογία. Δεν είναι τόσο μελετημένη έννοια όπως η ψυχοπάθεια. Και η κοινωνιοπάθεια αναφέρεται στις συμπεριφορές εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν τους νόμους, γνωρίζουν τους κανόνες, αλλά συνειδητά τους παραβιάζουν χωρίς τύψεις και χωρίς ενοχές. Και δεν ντρέπονται κιόλας οι κοινωνιοπαθείς για το τι
θα σκεφτεί ο κόσμος για αυτούς. Είναι δύο έννοιες οι οποίες είναι αρκετά κοντά η μια στην άλλη, η κοινωνιοπάθεια και η ψυχοπαθία, και οι δύο μπορούν να βρεθούν σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαγνωστεί με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Έχω να πω ότι η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας είναι μία κυριαρχούσα διάγνωση στους πληθυσμούς των φυλακών υψίστης ασφαλείας, ότι με τη διαταραχή αντικοινωνικής προσωπικότητας είναι διαγνωσμένη η κατ' εξακολούθηση δολοφόνοι, οι serial killers και ούτω καθεξής. Το consensus το επιστημονικό είναι ότι τόσο η ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας όσο και η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας πρέπει να σταματήσουν να αποκαλούνται διαταραχές και να είναι κατηγοριοποιήσεις τύπων προσωπικότητας και συμπεριφορών, στην ουσία κακίες. Λοιπόν, αν το πάρουμε έτσι με μια αυξητική σειρά, θα λέγαμε ότι πρώτα είναι ο νάρκισσος, μετά είναι ο ψυχοπαθής, ο οποίος είναι και νάρκισσος και ψυχοπαθής, και μετά είναι ο κοινωνιοπαθής, που είναι και νάρκισσος και ψυχοπαθής και κοινωνιοπαθής. Λοιπόν, πάμε τώρα στη δεύτερη αλλαγή που έχω κάνει. Η δεύτερη αλλαγή που έχω κάνει είναι όταν μιλάω για περιστατικά στο οποία έχουμε τοξικούς γονείς, ναρκισιστικούς γονείς, παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει μέσα σε οικογένειες με ναρκισιστική κακοποίηση, ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταφέρει με χίλια μύρια βάσανα να διαφύγουν από ναρκισιστικά κακοποιητικές σχέσεις, έχουν καταφέρει να γλιτώσουν από ένα χώρο εργασίας τον οποίο έχουν δεχθεί, έχουν υποστεί ναρκισιστική κακοποίηση υπό τη μορφή του mobbing. Παλιότερα μιλούσα για χαμηλή επαφή, για low contact. Πλέον μιλάω χωρίς φόβο και με θάρρος για no contact, για πλήρη αποκοπή επαφής. Και στα προσωπικά μου ζητήματα, αλλά και στα ζητήματα για τα οποία μου ζητούν τη γνώμη τους οι άνθρωποι που στέλνουν email και επιστολές στο κανάλι. Και επειδή κάποιοι από εσάς ρωτάτε και για μένα και επειδή αρκετές φορές έχω μοιραστεί κομμάτια από την προσωπική μου ζωή, υπάρχουν παλιότερες εκπομπές, παλιότερες συνεντεύξεις μου σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές, όπου μιλούσα για τα ζητήματα των δυσκολιών που είχα μεγαλώνοντας την οικογένεια που μεγάλωσα, στην οποία έχω δεχθεί και ψυχολογική και σωματική κακοποίηση, και παλαιότερα έλεγα ότι έχω βγάλει το θυμό μου, έχω εκφράσει την αντίθεσή μου, έχω αντιπαραταχθεί, έχουμε τσακωθεί και τα βρήκαμε και είμαστε φιλιωμένοι και τους συγχώρεσα και ούτω καθεξής. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι είχα λάθος. Ήμουν λανθασμένη. Δεν έπρεπε να τους συγχωρέσω. Δεν έπρεπε να συνεχίσω να έχω επαφές. Και εδώ και ένα χρόνο περίπου έχω αποφασίσει συνειδητά να πάω no contact, το οποίο no contact κατάφερα επιτέλους να το κρατήσω με σοβαρότητα τους τελευταίους μήνες. Ο λόγος για τον οποίο έχω αλλάξει άποψη και έχω φύγει από τη λογική του low contact και έχω πάει στη λογική του no contact είναι ακριβώς λόγω των νέων γνώσεων που έχουμε σε σχέση με τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες ταλαιπωρεί πολλούς ανθρώπους και η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες ενεργοποιείται όταν ο άνθρωπος επανατραυματίζεται, ερχόμενος ξανά σε επαφή με ανθρώπους που τον έχουν τραυματίσει στο παρελθόν, ανθρώπους οι οποίοι έχουν έναν ναρκισιστικό τρόπο διαχείρισης
των διαπροσωπικών του σχέσεων, ανθρώπους οι οποίοι δεν νιώθουν άσχημα για τις πράξεις τους, δικαιολογούν τις πράξεις τους, δεν ζητούν ειλικρινά συγγνώμη, δεν αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και εξακολουθούν να επανατραυματίζουν τα παλιά τους θύματα. Ίσως και με πολύ πιο, πώς να το πω, πιο απαλούς τρόπους τώρα, με πολύ πιο light τρόπους. Δηλαδή τώρα μπορεί να μην σε δειρούν όπως σε έδερναν όταν ήσουν παιδί, αλλά μπορεί να σου κάνουν ένα σχόλιο nagging. Μπορεί να σε και καλά αστιέψουν. Μπορεί. Όπως και να έχει. Πλέον γνωρίζω και επιστημονικά, λόγω της γνώσης που έχουμε για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, αλλά και εμπειρικά, ότι αν δεν κόψεις σχέσεις, την έβαψες. Πρέπει να κόψεις σχέσεις, πρέπει να πας no contact. Εδώ να πω ότι όσοι βρίσκονται σε γάμους με ανθρώπους με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, σε σχέσεις συμβίωσης ή σε ερωτικές σχέσεις, τις οποίες υπάρχει απειλή για βία σωματική, υπάρχουν στοιχεία παρακολουθητικής παρενοχλητικής συμπεριφοράς, δηλαδή stalking, υπάρχουν μικρά παιδιά, γίνεται πολύ προσεκτική, οργανωμένη έξοδος από μια τέτοια συνθήκη. Υπενθυμίζω πως οι γραμμές εθνικής βοήθειας για τη βία στην οικογένεια στην Κύπρο είναι το 1440 και στην Ελλάδα είναι το 15900. Λέμε ό,τι λέμε εδώ στο κανάλι, όλα αυτά που λέγονται όμως είναι στο πλαίσιο της ψυχοεκπαίδευσης, η οποία ψυχοεκπαίδευση σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την ψυχοθεραπεία, και η ψυχοθεραπεία είναι απαραίτητη προκειμένου κάποιος να απελευθερωθεί από κακοποιητικές σχέσεις και να γλιτώσει από τον κίνδυνο των κακοποιητικών ανθρώπων που έχει στη ζωή του. Λοιπόν, άρα τους αδιάγνωστους πλέον τους λέμε νάρκισσους, το low contact πλέον έχει γίνει no contact. Ξέρω ότι κάποιοι θα ρωτήσετε για τις περιπτώσεις εκείνες τις οποίες χωρίζεις από έναν ναρκισσό με τον οποίο έχεις παιδιά. Έχουμε βίντεο για τη συνεπιμέλεια με ναρκισσιστή και επίσης το βιβλίο του Dr. Άμανη «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ», το οποίο, όπως σας είπα και προηγουμένως, έχουμε playlist, για το οποίο έχουμε playlist στη συμμετοχή όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε από το βιβλίο. Έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο του Dr. Άμανη που μιλάει για αυτό το ζήτημα, για το πώς διαχειρίζεσαι ένα διαζύγιο από έναν ναρκισσιστή, ένα διαζύγιο με παιδιά και τη συνεπιμέλεια, το από κοινού μεγάλωμα των παιδιών. Λοιπόν, η επόμενη αλλαγή είναι ότι πλέον αντιλαμβάνομαι ότι όλα αυτά τα συμπτώματα τα οποία οδηγούσαν τους ανθρώπους στον ψυχολόγο διαχρονικά, τα άγχη, οι φοβίες, οι κρίσεις πανικού, ψυχαναγκασμοί, καταναγκασμοί, οτιδήποτε, όλες αυτές οι ψυχικές διαταραχές που παλιότερα ονομάζονταν νευρώσεις, σήμερα μπορούμε να τις δούμε μέσα από το πρίσμα της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες. Χρειαζόμαστε τις διαγνώσεις των ψυχικών διαταραχών. Δεν είναι άχρηστη η διάγνωση της διαταραχής πανικού. Δεν είναι άγνωστη η διάγνωση μιας συγκεκριμένης φοβίας. Δεν είναι άχρηστη, όχι άγνωστη. Δεν είναι άχρηστη η διάγνωση της γενικευμένης αχώδους διαταραχής, για παράδειγμα. Είναι πολύ χρήσιμες οι διαγνώσεις, γιατί βοηθάνε και τον ψυχολόγο και τον ψυχίατρο και τη συνεργασία και των δύο να κάνουν την καλύτερη δυνατή ολιστική αντιμετώπιση
των ζητημάτων που έχει ένας θεραπευόμενος. Όμως, πλέον, πολύ λίγο μιλάω στα βίντεο για αυτές τις ψυχικές διαταραχές, γιατί θεωρώ ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να κατανοήσουμε πώς έρχονται στην επιφάνεια αυτές οι διαταραχές, how they are manifested, με ποιο τρόπο εμφανίζονται. Υπάρχουν ναι μεν γενετικές προδιαθέσεις για τις απλές ψυχικές διαταραχές, φαίνεται όμως ότι ο εκκλητικός παράγοντας είναι το τραύμα, το οποίο τραύμα κυρίως προκαλεί τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, και η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες ως κλινική οντότητα μπορεί να βοηθήσει τα αμάλα για τη διάγνωση και για την αντιμετώπιση και των υπολείπων ψυχικών διαταραχών. Γι' αυτό δεν θα με ακούσετε να αναφέρομαι συχνά στον όρο κατάθλιψη, αχώδης διαταραχή και ούτω καθεξής, γιατί αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία στην ψυχοεκπαίδευση είναι να κατανοήσουμε πώς προκαλούν οι ψυχικές διαταραχές, παρά το τι είναι οι ψυχικές διαταραχές, γιατί το τι είναι, είναι κάτι το οποίο θα το διαγνώσει ο ψυχίατρος, ο ψυχολόγος, θα συνεργαστεί ο ψυχίατρος με τον ψυχολόγο και θα βοηθήσουν ώστε να καταπολεμηθεί διαταραχή. Όμως το βασικό αίτιο των περισσότερων ψυχολογικών προβλημάτων είναι η ναρκισιστική κακοποίηση και το τραύμα που προκαλείται από αυτά. Λοιπόν, το τελευταίο και το καλύτερο, το πιο ζουμερό, είναι η αλλαγή που έχω κάνει στο γεγονός ότι πλέον δεν χρησιμοποιώ τον όρο, την έκφραση «κάνω έρωτα», «κάνουν έρωτα», «κάνει έρωτα», σε αντιπαράθεση με την έκφραση «κάνει σεξ», αλλά πλέον κάνω το διαχωρισμό ανάμεσα στο σεξ χωρίς συναίσθημα ή το σεξ χωρίς σύνδεση, χωρίς σχέση, από το σεξ με συναίσθημα, σεξ με σχέση. Για ποιο λόγο το κάνω αυτό? Για ένα λόγο ο οποίος είναι άρρηχτα συνδεδεμένος με τους προηγούμενους. Οι ναρκισιστές στην προσπάθεια τους να καθυποτάξουν τα θύματα τους στις ερωτικές σχέσεις, στην προσπάθεια τους να τους καθυλώσουν, στην προσπάθεια να τους εξαναγκάσουν σε υποταγή, χρησιμοποιούν διάφορα τεχνάσματα κατά τη διάρκεια του love bombing. Ένα από αυτά είναι να λένε όλο καμάρι, ξέρεις, εγώ μαζί σου θα κάνω έρωτα. Δεν θα κάνω σεξ. Το σεξ είναι κάτι που κάνεις με οποιανδήποτε. Μαζί σου εγώ θα είμαι τόσο πολύ συνδεδεμένος που θα κάνω έρωτα. Και αυτό κοροϊδευόμαστε από τους ναρκισιστές και πέφτουμε σε τεράστιες παγίδες. Παιδιά, δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο κάνω έρωτα και στο κάνω σεξ. Και τα δύο σεξ είναι. Μπορεί ένας άνθρωπος που λέει ότι σου κάνει έρωτα να κάνει ένα σεξ καλής μηχανικής ποιότητας, αλλά συναισθηματικά να είναι δυο λαλούν και τρεις χορεύουν. Μπορεί κάποιος ο οποίος να λέει ότι κάνει σεξ ή να λέμε ότι κάνουμε μόνο σεξ, όντως να έχει πολύ συναίσθημα και πολύ ανθρώπινη συνδεσιμότητα. Το σεξ είναι μία φυσιολογική ανθρώπινη σωματική λειτουργία και ψυχοσωματική λειτουργία και εγκεφαλική λειτουργία, όχι μόνο σωματική. Το σεξ είναι σεξ. Είτε έχει σχέση με τον άλλο άνθρωπο, πάλι σεξ κάνεις, είτε έχει συναισθήματα ερωτικά και είσαι ερωτευμένος με τον άλλον άνθρωπο, πάλι σεξ κάνεις, και μπορεί να είσαι ερωτευμένος να μην κάνεις και τόσο καλό σεξ, ή μπορεί να έχεις ψυχοπαθολογική έλξη με τον άλλον άνθρωπο και πάλι σεξ κάνεις και το σεξ θα σου φαίνεται πολύ σπουδαίο επειδή η έλξη είναι ψυχοπαθολογική. Έρχεται όμως ο νάρκης σου και σου λέει «εμείς κάνουμε έρωτα». Κάνουμε έρωτα, κάνουμε κάτι ανώτερο, κάτι πνευματικό. Τέτοιες μπλε, λιλά και φούξια. Όλα τα σεξ, σεξ είναι. Γι' αυτό τον λόγο έχω σταματήσει να χρησιμοποιώ πλέον τον όρο, τη διαφοροποίηση «κάνω σεξ» από το «κάνω έρωτα», που παλιότερα ίσως τη χρησιμοποιούσα.
αλλά τη χρησιμοποιούσα προτού ανακαλύψω την χρήση της που έχει από τους ναρκισσιστές και αρνούμε να ξαναπώ την φράση «κάνω έρωτα» ή «αυτός κάνει έρωτα» ή «αυτοί κάνουν έρωτα». Κάνω σεξ. Καλό σεξ, κακό σεξ, δυναμικό σεξ, μη δυναμικό σεξ, με διάρκεια σεξ, χωρίς διάρκεια σεξ, σεξ όπως είναι. Και το ένα σεξ και το άλλο σεξ. Να σταματήσουμε να παραμυθιαζόμαστε, Λάκη. Να σταματήσουμε να είμαστε θύματα gaslighting και να κάνουμε και ήδη gaslighting τον εαυτό μας. Να τα βλέπουμε τα πράγματα ρεαλιστικά όπως πραγματικά είναι. Αυτές είναι οι αλλαγές που έχω κάνει τον τελευταίο καιρό σε εκφράσεις που χρησιμοποιώ και έννοιες που χρησιμοποιώ στα βίντεο. Οπότε όσοι βλέπετε τα παλιότερα βίντεο είστε ευπρόσδεκτοι, καλά κάνετε. Απλώς άμα ακούσετε εκεί πέρα να λέω τη λέξη αδιάγνωστος και έρχεστε από το 23, από το 22, αντικαταστήστε τη λέξη αδιάγνωστος με τη λέξη νάρκισσος ή νάρκισσιστής. Ή αν ακούσετε την έκφραση «κάνω έρωτα», κάνω σεξ πείτε. Και αν με ακούτε να μιλάω πολύ για κρίσεις πανικού και για φοβίες και για άγχη, είναι γιατί δεν είχα ανακαλύψει ακόμη πόσο σημαντική επίδραση έχει στη ψυχοσωματική μας υγεία το τραύμα και η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Ξαναλέω, δεν ακυρώνονται οι διαγνώσεις. Χρειάζονται οι διαγνώσεις και είναι χρήσιμες. Οι διαγνώσεις όμως είναι η γλώσσα που μιλούν μεταξύ τους οι ειδικοί. Δεν είναι κάτι που είναι χρήσιμο σε ψυχοεκπαιδευτικό επίπεδο. Σε ψυχοεκπαιδευτικό επίπεδο είναι χρήσιμο να κατανοήσουμε ποιος είναι ο κακός και ποιος είναι ο καλός, ποιος είναι ο θήτης και ποιο είναι το θύμα, ποιος είναι ο κακοήθης και ποιος είναι ο καλοήθης και να προστατευόμαστε. Επίσης, κλείνοντας αυτό το βίντεο, θέλω να σας πω ότι τα καινούργια στοιχεία που έρχονται από την έρευνα για τον ναρκισσισμό, τι μας λένε. Καινούργιες ανακαλύψεις. Ότι υποψήφια θύματα των ναρκισσιστών, συνεξάρτηση δηλαδή, μπορούν να πάθουν όχι μόνο όλοι όσοι έρχονται από κακοποιητικές οικογένειες και έχουν σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες λόγω κακοποιητικής παιδικής ηλικίας, όχι μόνο αυτοί, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από οικογένειες με πολύ καλοήθεια, άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει με πολύ αγάπη, άνθρωποι καλοσυνάτοι, οι οποίοι όμως, Λάκη μου, νομίζουν ότι όλοι οι άλλοι σκέφτονται όπως αυτούς. Θυμάστε, ακόμη και τότε που ήμουν που έλεγα για διάγνωστους, θυμάστε που σας έλεγα, δεν σκέφτονται όλοι όπως εμάς. Δεν λειτουργούν όλοι όπως εμάς. Λοιπόν, η έρευνα σε σχέση με τον ναρκισσισμό έχει καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα. Ότι ευάλωτα θύματα ναρκισσιστών είναι και άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει σε οικογένειες τις οποίες δεν ξέρουν τι σημαίνει βία, δεν ξέρουν τι σημαίνει κακία, δεν ξέρουν τι σημαίνει θυμός. Δεν ξέρουν τι σημαίνει κακοποίηση. Οπότε επειδή δεν ξέρουν τι είναι, την πατάνε. Γι' αυτό τα βίντεο μας, τα ψυχοεκπαιδευτικά και η κατεπανάληψη αναφορές μας στον ναρκισσισμό είναι χρήσιμα για όλους τους ανθρώπους, ακόμη και για αυτούς που δεν το έχουν βιώσει. Να έχετε την αγάπη μου, φιλιά!